Αγαπητοί μαθητέ, χαίρετε. Τα φροντιστρία από καμισά Ηρακλείου και Γαζίου, κοντά στου υποψήφους τη Κρήτη από τη συγνότητα τη Κρήτη TV. Με εγκυρότητα δίνουμε ζωντανά τι απαντήσει στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα Σάββατο, οι μαθητέ στο Νεπάλ εξετάστηκαν στα μαθηματικά. Να πούμε ότι τα θέματα κάλυπταν μεγάλο εύρο τη ύλη. Είχαμε όμω ένα απαιτητικό ε, θέμα Δέλτα που απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή από του μαθητέ και ίσω του έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ε, να περάσουμε στι κάρτε, να δούμε τι απαντήσει. Ε, θέμα Α, το Α1, ο, η απόδειξη για την ε, παράγω του αθρίσματος βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 31. Το Α2, το Α, ορισμός της συχνότητας νιάει σχολικό βιβλίο στη σελίδα 65. Στο Β, ορισμός του σταθμικού μέσου σχολικό βιβλίο σελίδα 87. Τα σουλού είναι κατά σειρά, λάθος, λάθος, σωστό, σωστό. Περνάμε στο θέμα Β. Ε, κλασικό ε, θέμα παραγώγων. Με το Β1 να μου ζητάει την παράγωγο ευτόνο Χ ή στο μισθόρρο Πολυονημική. Ευτόνο Χ, Χ τετράγωνο, μείον 6, Χ και 5. Για το Β2 να μελετήσουμε τη συνάρτηση ω προ τη μονοτονία. Βρίσκω τι ρίζε τη ευτόνο. Δημιουργώ τον πίνακα μονοτονία. Από πού, τα συμπεράσματα είναι ότι η F είναι ω άφουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα μείον άπειρο 1 κλειστό και κλειστό 5 συνάπειρο ενώ η έφυνε γνησίω φθήνουσα στο κλειστό 1,5. Στο Β3, το F του 0 είναι 1 τρίτο, άρα το. Α, ναι, 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 για τα ακρότατα, να πούμε για το στο 1 ίσον 1 τοπικό μέγιστο, το F του 1 ίσον 8 τρίτα. Και στο Χ2 ίσον 5 τοπικό ελάχιστο, το F του 5 μετά από πράξη καταλήγω τη ούτε με μείον 8. Στο Β3, λοιπόν, το F του 0 είναι 1 τρίτο, άρα το σημείο επαφή είναι το μη 0,1 τρίτο. Άρα έχω την ψ ίσον λάμδα χ και β με το λάμδα να είναι το ευθόνο του μηδενό ίσον 5. Άρα την ψ 5 χ και β, η οποία διέρχεται από το μη 0,1 τρίτο. Άρα οι συντεταγμένε του μη επαληθεύουν uh, την εξίσωση. Αντικαθιστώντα, βρίσκω ότι το β είναι 1 τρίτο. Και τελικά η ζητούμενη εξίσωση τη εφαρμογή είναι η ψ 5 χ και 1 τρίτο. Στο β4. Uh, το όριο αυτό αναγνωρίζω ότι είναι η παράγωγο τη ΕΦ στο μείον 1 που μετά από πράξει καταλήγω ότι ισούται με 12. Θέμα Γ. Στο Γ1 η τυπική απόκληση ισούται με ένα όριο. Αυτό το όριο το παραγοντοποιώ. Καταλήγω ότι ισούται με 4. Στο Γ2 η μέση τιμή των παραπάνω τιμών να αποδείξω ότι είναι 20. Ξεκινώντας από το δεδομένο ότι ο συντελεστής μεταβολή είναι 20% έσπρος uh, απόλυτη τιμή της μέσης τιμής ισούται με 0,2. Καταλήγω ότι η απόλυτη τιμή της μέσης τιμής είναι 20, άρα η μέση τιμή θα είναι 20 ή μείον 20. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο. Uh, η μέση τιμή ίσον με μείον 20 απορρίπτεται γιατί uh, μου δίνει κάποιες ακραίες μη ρεαλιστικές τιμές θερμοκρασίας, οπότε κρατάμε σαν σωστή τιμή. Το 20, να πούμε για όσους μαθητές εδώ κατέληξαν ότι το χ 20 θα έχουν πάρει τις μονάδες, δεν θα πρέπει να ανησυχούν γι' αυτό. Πάμε στο γάμα 3 να βρούμε το κάπα ότι είναι 10 μέσα από τη μέση τιμή. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Καταλήγω λοιπόν μετά από πράξεις ότι το κάπα ισούται με 10. Μου ζητάει και τη διάμεσο, γράφουμε τι θερμοκρασία σε άφουσα σειρά. Και η διάμεσο, έχω περιττό πλήθο παρατηρήσεων, είναι η τρίτη στη σειρά παρατήρηση, είναι η μεσαία θερμοκρασία, δηλαδή 18. Στο ΓΑΜΑ 4, από εφαρμογή σχολικού, οι νέε τιμέ θερμοκρασίε προκύπτουν είναι, τι ονομάζουμε Ψ, και είναι Χ συν το 10%, δηλαδή 0,1 του Χ, δηλαδή ψ ίσον 1,1 Χ. Με αποτέλεσμα, η μέση τιμή των νέων παρατηρήσεων, των νέων θερμοκρασιών, να είναι 1,1 επί τη μέση τιμή των παλαιών η τυπική απόκληση 1,1 επί την τυπική απόκληση των Χ. Ο συντελεστής μεταβολής Ψ, λοιπόν, που ισούται με τυπική απόκληση των Ψ προς μέση τιμή, Ψ, είναι 1,1 επί την παλιά τυπική απόκληση προς 1,1 επί την παλιά μέση τιμή. Με αποτέλεσμα να μπορώ να διαγράψω το 1,1 και να καταλήγω ότι ο συντελεστής μεταβολής στην ουσία παραμένει ο ίδιος με τον αρχικό, δηλαδή 20%. Το θέμα δέλτα λοιπόν που Ηso uh, δυσκόλεψε αρκετού μαθητέ, γιατί έχω ένα ορθογώνιο τρίγωνο uh, στο οποίο εφαρμόζοντα το πιθαγόριο θεώρημα, η υποτείνουσα στη δευτέρα το 10 στο τράγωνο ισούται με ψι τετράγωνο συν χ τετράγωνο, λύνοντα ω προ ψι τετράγωνο, καταλήγω ότι το ψ είναι ρίζα 100 χ τετράγωνο. Εδώ έχω κάποιου περιορισμού. Ότι το 100 χ τετράγωνο μεγαλύτερο ίσω από το 0, από όπου καταλήγω ότι το χ είναι από το μείον 10 έω το 10. Ε, σε συνδυασμό όμως με το ότι το Χ και το Ψ είναι πλευρές ορθογωνίου τριγώνου με αποτέλεσμα να είναι θετικές και σίγουρα μικρότερες από το 10 που είναι η υποτείνουσα. Από όλο αυτό συναληθεύοντας κατά λίγο το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το ανοιχτό 0,10. Στο ΔΕΛΤΑ 2 ε, μου ζητάει το ρυθμό μεταβολής. Η F είναι παραγωγήσιμη στο Α ως πράξης και σύνθεση παραγωγήσιμων με την παράγωγο μετά α, από την παραγώγηση της σύνθετης συνάρτησης και τη απλοποιήσεις να ισούται με μείον χ προς ρίζα 100 μείον χ τετράγωνο άρα ο ρυθμός μεταβολής για χ ίσον 8 αντικαθιστώ το εφτώνος του 8 που ισούται με μείον 4 τρίτα. Στο ΔΕΛΤΑ 3 ένα όριο α, που εφαρμόζω τη διαδικασία με την πολλαπλασιασμό με τη συζυγή παράσταση, της παράστασης που περιέχει το ριζικό και με κατάλληλε παραγοντοποιήσει, απλοποιήσει καταλήγω ότι ε, ισούται με μείον 12 12-16, δηλαδή με μείον 3 τέταρτα. Και στο Δέλτα 4 μου έχει δώσει τι ε, τιμέ τη πλευρά Χ, το Χ1 2,3, το Χ2 3,5 και το Χ3 2,8. Βρίσκω τη μονοτονία τη ΕΦ βλέποντα ότι η F τόνος είναι αρνητική στο 0,10, η F είναι γνησίω φθήνουσα, με αποτέλεσμα οι τιμε 2,3 που είναι μικρότερα από το 2,8 και μικρότερα από το 3,5, λόγω της μονοτονίας της F, α, παίρνω ότι το F του 2,3 θα είναι μεγαλύτερο από το F του 2,8, μεγαλύτερο από το F του 3,5, δηλαδή F του Χ1, μεγαλύτερο του F του Χ3, μεγαλύτερο του F του Χ2. Uh, να πούμε ότι αναλυτικά τις απαντήσεις θα τις βρείτε στο νέακρήτη.gr καθώς και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές για την συνέχεια των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι.